Θα πάμε να δούμε όλα τα θέματα που αφορούν την ειδησιογραφία τώρα. Θα μείνουμε στη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τους Περιφερειάρχες. Θα καλησπέρισουμε τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Η περιφερειακή ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή ήταν στην ατζέντα της χθεσινής σύσκεψης του Πρωθυπουργού με τους Περιφερειάρχες της χώρας. Να το δούμε το θέμα. Ακριβώς έτσι είναι. Περιφερειακή ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή ήταν τα δύο καυτά ζητήματα τα οποία απασχολήσαν τη χθεσινή πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε από την πλευρά του Πρωθυπουργού του Κυριάκου του Μητσοτάκη με τους Περιφερειάρχες της χώρας. Να πούμε ότι εδώ εγκαινιάζεται ουσιαστικά ένας νέος κύκλος λειτουργίας, η οποία θα έχει σχέση κύρια με τον Πρωθυπουργό, αλλά και με τους Περιφερειάρχες της χώρας, οι οποίοι κάθε δίμηνο θα συναντιούνται στην Αθήνα και θα συζητάνε διάφορα θέματα που αφορούν την αυτοδιοίκηση, γενικά το σύνολο της αυτοδιοίκησης, αλλά και για θέματα που αφορούν την κοινωνική συνοχή. Μάλιστα. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας βρίσκεται ακόμη υπό την επιρρεία των μνημονίων, βρίσκεται υπό την επιρρεία μιας πολύ σφοδρής οικονομικής κρίσης και καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτά τα ζήματα είναι πολύ σοβαρά και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και εδώ ο ρόλος των περιφερειαρχών, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, είναι πραγματικά πολύ σημαντικός. Τώρα, θα πούμε ότι τρία ήταν τα βασικά θέματα τα οποία απασχολήσαν τη χθεσινή συνάντηση. Το πρώτο αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συνεργαστεί ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση σε μια όχι μόνο εθνική πολιτική, αλλά και σε ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του λέει πολλά. Αν θελήσουμε να το αναλύσουμε, θα καταλάβουμε ότι πραγματικά υπάρχει μεγάλη βαρύτητα από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά των περιφερειαρχών υπήρχε βέβαια μια άμεση ανταποκρίση. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο θα τους απασχολήσει και θα τους απασχολεί σε τακτικά χρονικά διαστήματα αφορά τις πολιτικές γύρω από την κοινωνική συνοχή, όπου οι περιφέρειες έχουν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Μάλιστα. Αυτή την ατζέντα την ανοίγει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης Δημήτρη, και καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι σε αυτή την ατζέντα θα είναι πρωταγωνιστές τόσο ο ίδιος όσο και. Και να πούμε ότι ήταν παρόν και ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Κασαπίδης στη σύσκεψη. Το τρίτο ζήτημα είναι θέματα τα οποία αφορούν την αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών και το σχέδιο για ένα τολμηρό νομοσχέδιο που θα αφορά την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Μάλιστα. Είχαμε πάρει μια τέτοια πρώτη γεύση από το πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας που ακούσαμε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πρωτού ξεκινήσει, ας πούμε, ακόμα να αναλάβει τα ενία της διακυβέρνησης της χώρας. Τότε πραγματικά μίλησε για μια πολυεπίπεδη κυβέρνηση, την οποία καταλαβαίνει ο καθένας μας ότι θα αφορά κύρια το Υπουργείο Εσωτερικών. Αλλά λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι μπαίνει και ο χώρος της αυτοδιοίκησης και κύρια ο δεύτερος βαθμός, αλλά και ο πρώτος. Άρα λοιπόν οι περιφερειάρχες καλούνται να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ωραία. Δεν είναι τυχαίο αυτό που είπες, ότι θα δοθούν τριψήφια νούμερα για να υπάρχει άμεση επικοινωνία μεταξύ τους. Και αυτό καλό είναι. Τη στιγμή που γνωρίζουμε βέβαια ότι από τις 13 περιφέρειες, οι 11 είναι. Ανήκουν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή είναι κομματικά μέλη τα οποία έχουν εκλεγεί. Πριν πάμε στην δημοσκόπηση της opinion poll, η οποία θα επιστρέψουμε, να μείνουμε στον απόϊχο της σύσκεψης των περιφερειαρχών με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Απόστολος Τζιτζικώστας θα είναι, από ό,τι όλα δείχνουν, ο εκλεκτός της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Προέδρου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος. Ναι. Από τον Κώστα Αγοραστό στον Απόστολο Τζιτζικώστα. Και αυτό βέβαια βλέπουμε ότι χθες ήταν πολύ ορατό. Ο Απόστολος Τζιτζικώστας μάλλον θα είναι ο εκλεκτός της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Προέδρου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι αποσύρονται από τη διεκδίκηση της θέσης τόσο ο κύριος Αγοραστός όσο και ο κύριος Πατούλης. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Άρα λοιπόν ένας Μακεδόνας, ο Απόστολος Τζιτζικώστας, θα αναλάβει τα ενία από τη θέση του Προέδρου της ΕΜΠΕ. Τώρα πάμε στη δημοσκόπηση της opinion poll για το πρώτο δίμηνο της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, που οι πολίτες δείχνουν μια ιδιαίτερα θετική γνώμη. Και είναι τα πρώτα δείγματα γραφής πάρα πολύ θετικά για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι ακριβώς είναι. Η εικόνα της κυβέρνησης είναι πολύ καλή. Και δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι η δημοσκόπηση που έγινε από την Opinion Poll καταγράφει ότι στο 53% είναι η έκφραση αισιοδοξίας που αφορά τους πολίτες και εκφράζονται βέβαια για το πώς ποια είναι η εικόνα της σημερινής κυβέρνησης. Υπάρχουν θετικά μηνύματα τόσο για τις πυρκαγιές όσο για τα εξάρχεια αλλά και τον έμφυα. Δημοσκόπηση λοιπόν της Opinion Poll για το πρώτο δίμηνο της διακυβέρνησης Μητσοτάκη δείχνει πως οι πολίτες έχουν ιδιαίτερα θετική γνώμη από τα πρώτα δείγματα γραφής. Ειδικότερα, οι πολίτες μετά τις εκλογές του 2019 εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, τις επιχειρήσεις στα εξάρχεια και τη μείωση του έμφυα. Την ίδια στιγμή, τα ποσοστά δημοφιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη παραμένουν πολύ υψηλά. Ο βαθμός ικανοποίησης από το κυβερνητικό έργο του διμήνου κυμαίνεται στο 55%, η έκφραση αισιοδοξίας φτάνει στο 53%. Η έρευνα καταγράφει και ποσοστό δημοφιλίας των υπουργών, με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να βρίσκεται με διαφορά στην κορυφή και στη συνέχεια να ακολουθούν ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως και ο Υπουργός Περιβάλλοντος ο Κωστής Χατζηδάκης.
Σε ό,τι αφορά τώρα το ΣΥΡΙΖΑ, οι πολίτες έχουν μόνο 17,5% θετικές γνώμες για τον τρόπο που ασκεί αντιπολίτευση. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία αποτυπωθήκανε από την έρευνα, από τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για τους πρώτους δύο μήνες διακυβέρνησης. Και να πούμε ότι σίγουρα θα έχουμε δημοσκόπηση μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Πάντα υπάρχει μια δημοσκόπηση, όσα λέει πάντα ο εκάστοτε Πρωθυπουργός της χώρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί θα υπάρχουν βέβαια και τα συλλαλητήρια από την πλευρά του εργατικού κινήματος παραλληλατικά. Πάντα γίνονται, ναι. Οι αντιδράσεις, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εκεί θα έχουμε μια πιο διαφορετική εικόνα, αλλά αυτό που θα κρατήσουμε και θα τολμήσουμε να πούμε, Δημήτρη, είναι ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα πάει καλά. Δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Θα μου πεις ένα καλοκαίρι. Δεν έχει σημασία. Δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Εντάξει, όταν υπάρχει μείωση του ΕΜΦΙΑ που κάποιος λιτώνει 400-500 ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις, είναι ένα θετικό δείγμα ότι κάτι γίνεται θετικό μέχρι στιγμής. Θα δούμε. Ωραία. Τώρα πάμε στον Λευτέριο Ανίδη. Το πενταετή απολογισμό της δημοτικής κίνησης Κοζάνη Τόπος Ναζής παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου παραχώρησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης περιοχής ο επικεφαλής της κίνησης και επικεφαλής της Μίζωνας Αιτιπολίτης, πρώην δήμαρχος Λευτέρης Ιωαννίδης. Έχουμε και σχετικό βίντεο στην πορεία του δελτίου μας. Έτσι ακριβώς είναι. Πραγματικά έκανε ένα απολογισμό λεπτομερέστατο σε ό,τι αφορά την πενταετία και την δημοτική κίνηση Κοζάνης Τόπος Ναζής, όπου είναι και επικεφαλής. Ο κ. Ιωαννίδης καταρχάς αναφέρθηκε σε ένα γενικότερο πολιτικό περιβάλλον, στο οποίο μέσα καλέστηκε να αναλάβει τη διακυβέρνηση του Δήμου Κοζάνης. Επίσης, μίλησε για ένα εσωτερικό περιβάλλον, στο οποίο έγιναν πάρα πολλές αλλαγές για να υπάρξει μια πιο εύκολη αποτελεσματικότητα. Ακόμη, έκανε ιδιαίτερη αναφορά για τη μετάβαση της περιοχής στη μεταλλιγνητική περίοδο και το ρόλο που έπαιξε η δημοτική κίνηση Κοζάνη Τόπος Ναζής, παρουσιάζοντας βέβαια ότι έγιναν πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Τώρα, ακόμη στο περιθώριο και σε διάφορες ερωτήσεις που του έγιναν από συναδέλφους δημοσιογράφους, έκανε λόγο ότι θα παραμείνει επικεφαλής της κίνησης Κοζάνης Τόπος Ναζής. Αυτή είναι η επιθυμία του. Μένει να δούμε πραγματικά άμα θα γίνει αυτό πραγματικότητα. Ακόμη όταν ρωτήθηκε τι πρόκειται να κάνει προσωπικά ο ίδιος, είπε ότι έχω ανοίξει τη ζωή μου πολλούς κύκλους και πολιτικούς και προσωπικούς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί να επιλέξει και το επίπεδο της πολιτικής, βλέπε κοινοβούλιο, ή μπορεί να συνεχίσει. Μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος σε 4 χρόνια, όπως ήταν ο κύριος Μαλούτας. Δεν έχει αποκλείσει τίποτα. Δεν αυτό είναι σημαντικό. Μας και βρισκόμαστε στον Ελευθέριο Ανίδη να πούμε ότι σήμερα τοποθετήθηκε βέβαια με αφορμή την ανακοίνωση που δόθηκε από την πλευρά της ΔΕΙΑΚ για το πολύ σημαντικό έργο που αφορά στο νέο εσωτερικό δίκτυο ίδρυψης του πρώην Δήμου Ελισπόντου, προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Ιωαννίδης είπε ότι ένα έργο που το σχεδιάσαμε και χαιρόμαστε που πλέον δημοπρατείται. Δημοπρατείται το πολύ σημαντικό έργο, νέο εσωτερικό δίκτυο ίδρυψης Ελισπόντου, προϋπολογισμού 6 εκατομμύρια ευρώ από την ΔΕΙΑΚ. Ένα πολύ σημαντικό έργο που αξιοποιεί με φυσική ροή τις πηγές της ζωοδόχου πηγής και συμβάλλει συνολικά στην καλύτερη και με λιγότερο κόστος υδροδότηση του Δήμου Κοζάνης. Συνολικά ήταν ανάλογο την προηγούμενη δημοτική αρχή. Μάλιστα. Τώρα πάμε στην πόλη της Καστοριάς. Από τις 3 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου θα λάβει χώρα η πρώτη πρότυπη προσομοίωση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. Κάτι τέτοιο ανάλογο είχε γίνει και με το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης στους προηγούμενους μήνες. Και πρωταγωνιστές θα είναι οι νεολαία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στην πόλη της Καστοριάς, στις 3 με 6 Οκτωβρίου 2019, θα λάβει χώρα η πρώτη πρότυπη προσομοίωση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας υπό την αιγίδα της ομάδας Let's Be Καστοριανοί Νέοι. Η πρότυπη προσομοίωση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσομοίωσης της λειτουργίας του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα της λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εκεί τι θα έχουμε? Θα έχουμε φοιτητές, τους νέους από την Καστοριά, οι οποίοι θα αναλάβουν ρόλους. Το ρόλο του Περιφερειάρχη, το ρόλο του Πρόεδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, του Γραμματέα των Αντιπεριφερειαρχών και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, και θα από μόνοι τους θα προσπαθήσουν να δουν πώς μπορεί να γίνει μια συνεδρίαση η οποία θα έχει συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Μέλη να δούμε αυτό το τρίμερο βέβαια τι συμπεράσματα θα βγουν και ποια θα είναι η παρουσία και η τοποθέτηση του νέου Περιφερειακού Δυτικής Μακεδονίας, του Γιώργου του Κατσαπίδη. Σίγουρα πιστεύω θα στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία και ο Δήμαρχος Καστοριάς, ο Γιάννης Κορετζίδης, αλλά και ο Αντιπεριφερειακός Καστοριάς, ο Δημήτρης Σαββόπουλος. Είναι πολύ φυσιολογικό, έτσι πρέπει να λογικό. Γίνει. Πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις τώρα. Να πάμε τώρα στα Γρεβενά, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί της Παρασκευής 6 του μήνα, ο Υπουργός Τουρισμού, ο κ. Χάρης Θεοχάρης, θα επισκεφτεί το Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιά, συνοδευόμενος από τον βουλευτή Γρεβενών τον Ανδρέα Τομπάτζη και τον Περιφερειακό Δυτικής Μακεδονίας τον Γιώργο τον Κασαπίδη. Το Μουσείο της Μηλιάς, εδώ να τονίσουμε, Γρεβενών αποτελεί ένα μουσείο έκθεσης απολιθωμάτων της περιοχής των Γρεβενών. Σε αυτό στεγάζονται ευρήματα από ανασκαφές του 1990 με σημαντικότερο έβριμα από τις ανασκαφές του 2007, τους μεγαλύτερους χαβλιόδοντες που έχουν ποτέ βρεθεί, με μήκος 5,02 εκατοστών μέτρα, 5 μέτρα και 2 εκατοστά.
αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα του κόσμου, έχοντας μάλιστα μπει και στο βιβλίο το ρεκόρ του Guinness. Να μείνουμε στα Γρεβενά. Χθες υπήρχε μια κινητικότητα, συγκεκριμένα τον αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, τον Γιάννη Τογιάτσιο, επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών και συνοδευόμενος από μέλη. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων είναι ο Δημοσθένης Κουψίδης, ο πρώην δήμαρχος του Δήμου Γρεβενών. Αφού ευχήθηκαν βέβαια καλή τύχη στον αντιπεριφερειάρχη τον Γιάννη Τογιάτσιο, υπήρχε μια συζήτηση που δεν αφορούσε μόνο το αθλητικό μέρος του Δημήτρη, αφορούσε και το πολιτικό αλλά και το αυτοδιοικητικό, γιατί βλέπεις ότι και οι δύο άντρες ανήκουν στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Τώρα, να επιστρέψουμε στην Ορδαία, όπου ούτε ηλεκτρικό ούτε ασανσέρ στο γραφείο των καρκινοπαθών. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε πάρει από το κρατικό ραδιόφωνο. Ταλαιπωρία για τους καρκινοπαθείς της Ορδαίας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα πρόσβασης στο γραφείο του Συλλόγου, γιατί τους δύο τελευταίους μήνες στο κτίριο που στεγάζεται διεκόπει το ηλεκτρικό ρεύμα και δεν λειτουργεί το ασανσέρ. Και αυτό σύμφωνα με τον ταμείο του Συλλόγου Κώστα Τσιμπραϊλίδη, γιατί ο ιδιοκτήτης του κτιρίου, που είναι ο αγροτικός συνεταιρισμός του Λεμαϊδας, έκρινε σκόπιμο να διακόψει τις παροχές λόγω κόστους, ενώ έληξε βέβαια και η σύγχρονη εκμίξωση του κτιρίου με την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή Δυτικής Μακεδονίας, η οποία διέθετε δωρεάν το γραφείο στο Σύλλογο για τις ανάγκες λειτουργίας και εξυπηρέτησης των μελών του. Νομίζω ότι και η πτωρινή Περιφερειακή Αρχή θα δώσει. Θα το πράξει. Και εδώ θα πρέπει να σοβαρευτούμε κάποτε. Όταν πραγματικά έχουμε να κάνουμε με ομάδες, κοινωνικές ομάδες, οι οποίες είναι ευπαθείς, τότε θα πρέπει να λειτουργούμε με. Πάντα με γνώμονα τη σοβαρότητα. Νομίζω ότι θα πρέπει να παρεύει άμεσα ο κύριος Τσιούμαρης, ο νέος αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης, ή ο αντιπεριφερειάρχης Μέριμνας, ο κύριος Τοπαλίδης. Και εδώ δεν χωράνε πολιτικές σκοπιμότητες ή αντιδικίες. Το καταλαβαίνει ο καθένας μας. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που είναι καρκινοπαθείς. Που αντιμετωπίζουν κάθε μέρα πρόβλημα. Ναι, και να ολοκληρώσουμε βέβαια με μια εκδήλωση η συμβολή των πολιτιστικών φορέων στη διατήρηση τη ελληνική λαϊκή παράδοση θα είναι το θέμα που θα. Είναι το θέμα μια ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην Καστοριά 15 Σεπτεμβρίου 2019. Να πούμε, η εκδήλωση θα γίνει στο Αρχοντικό Αδελφών Εμμανουήλ, στην περιοχή Ντολτσού, στην Καστοριά. Την Κυριακή 15 του μήνα θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 1 το μεσημέρι. Ένα-δύο ώρες ουσιαστικά. Τη διοργάνωση την έχει ο Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος Καστοριάς Αρμονία. Νομίζω ότι πραγματικά είναι μια ιδιαίτερα καλή εκδήλωση, γιατί αφορά την προσφορά που έχουν διαχρονικά οι πολιτιστικοί φορείς, όχι μόνο σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ή νομών καθένα νομός ξεχωριστά, αλλά σε όλη τη χώρα στα πολιτιστικά δρόμενα. Ωραία, Θεόφιλε, σε ευχαριστούμε. Συνέντευξη τύπου σχετικά με την επιτυχημένη επιχείρηση από αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών του Τμήματος Ασφαλείας Κοζάνης για τον εντοπισμό σε δύσβατη ορεινή περιοχή της Καρδίτσας δύο μεγάλων φυτιών κάναβης αποτελούμενες από 1249 δεντρίλια. Προχώρησε η αστυνομική διεύθυνση Κοζάνης. Εντοπίστηκαν από το Τμήμα Ασφαλείας Κοζάνη σε δύσβατη ορεινή περιοχή της Καρδίτσας δύο μεγάλες φυτίες κάναβης αποτελούμενες από 1249 δεντρίλια, συλλήψεις σε Πτολεμαίδα και Φθιώτιδα. Τα παράνομα έσοδα από τη συγκομιδή και διάθεση των αποσπασμάτων κάναβης από τα δεντρίλια των παραπάνω φυτιών υπολογίζονται τουλάχιστον σε 1.200.000 ευρώ. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε την έκτακτη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν σήμερα στα γραφεία της αστυνομικής διεύθυνσης Κοζάνης ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας, ταξίερχος Θεόδωρος Κεραμάς, και ο Αστυνομικός Διευθυντής Κοζάνης, Σπύρος Γιόγκαρης.